Πέμπτο Σαραφίμιο, είναι μεγάλη μου τιμή. Σαν πρόεδρο του ΠΑΠ είναι ο τρίτο που θα είναι πρόεδρο. Θα έχω το ρεκόρ. Θα είναι ο κλασικό αγώνα των 10 χιλιόμετρων που γνωρίζετε όλοι, με την κλασική διαδρομή που κάνουμε κάθε χρόνο. Θα είναι πάλι τα 5 χιλιόμετρα που κάνουμε για κάποιου που θέλουν να τρέξουν σε μια μικρότερη απόσταση. Και βέβαια ο αγώνα που θα είναι για τα μικρά παιδιά, του μικρού μα φίλου των 1000 μέτρων. Οι οποίοι όλοι θα έχουν εκείνη στον πανέμορφο χώρο του κολυμπητηρίου μας, του Δημοτικού Κολυμπητηρίου Γραφίνας. Μια κουβέντα θέλω να πω για τους χορηγούς, γιατί χωρίς αυτούς, παρόλες τις προσπάθειες και της Δημοτικής Αρχής και του ΤΟΠΑ, θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνουν κάποια πράγματα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο μεγάλος χορηγός είναι ο κλασικός, έχει γίνει πλέον κοινότυπο να το λέμε, η Αγία Σάμ και του κυρίου Μαρτίνου. Τον ευχαριστούμε πολύ για ακόμα μια φορά. Ο Οργανισμός Δημέλους Γραφίνας μας βοηθάει όπως κάθε χρόνο σε αυτή την πολύ μεγάλη εκδήλωση. Το runningnews.gr είναι νέα τα οποία αφορούν το δρομικό κίνημα από ό,τι γνωρίζω. Η εταιρεία Fast Market, το νοσοκομείο, η Γενική Κλινική Ταξιάρχη του συγκεκριμένου του κ. Βουδούρη, αν δεν κάνω λάθος, κ. Παντούρου. Και η εταιρεία Vicos με αναψυχτικά και νερά. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Η βοήθεια τους είναι μεγάλη για να πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση η οποία σίγουρα αυτό θα ξεπεράσουμε τους χίλιους. Δεν θα έχουμε και τον ανταγωνισμό που είχαμε πέρσει με το καλεντάρι της αντίστοιχης διοργάνωσης. Εγώ θέλω να ζητήσω από όλη τη Ραφίνα ένα συγγνώμη προκαταβολικά που θα τις κλείσουμε για 2 ώρες στους δρόμους, γιατί έχουμε κάποιες γκρίνιες, το πούμε και αυτό, αλλά πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι είναι ο μοναδικός αγώνας που γίνεται έξω από τα σπίτια τους και έξω από τα μαγαζιά τους και μέσα στην πόλη τους. Είναι ένας πανέμορφος αγώνας, είναι μια διαφήμιση για την πόλη μας και πρέπει όλοι να σταθούν αρρωγοί. 2 ώρες μέσα στις 365 μέρες δεν είναι απολύτως τίποτα. Ίσα-ίσα είναι μια ευχάριστη ξεκούραση για όλους μας. Αυτά ήθελα να πω, δεν θα είναι κάτι άλλο. Υπάρχει μια σκέψη από φέτος, θα το αποφασίσω το Συμβούλιο του ΠΑΠ, να κρατάμε πλέον και τον χρόνο που θα κάνει ο πρώτος στα 10 χιλιόμετρα και κάθε νέο ρεκόρ να βραβεύεται με κάποιον τρόπο που θα αποφασίσουμε στα Συμβούλιο. Ο επόμενος διοικητής, εφόσον κάνει καινούργιο ρεκόρ, γιατί η διαδρομή θα είναι πλέον πάντα ίδια, είναι κάτι που θα τα δούμε και θα τα μάθετε πάρα πολύ σύντομα με δελτία τύπου. Σας ευχαριστώ πολύ.